Είναι στους λογαριασμούς δηλαδή. Τα λεφτά υπάρχουν μέσα δηλαδή. Είναι κλειδωμένες μέσα στους λογαριασμούς. Δεν υπάρχει να το καταλάβει αυτό οποιοδήποτε. Τα έχει τα λεφτά. Τα έχει, αν πάνε. Είχε και την δυνατότητα να κάνει συναλλαγές μέσω του διαδικτύου, δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Το θέμα είναι μέχρι πότε θα τραβήξει αυτή η ιστορία, κύριε Υπουργέ, διότι λέμε μέχρι τη Δευτέρα μεν, αλλά κανείς δεν ξέρει πόσο ακόμα θα παραμείνουν κλειστές οι τράπεζες. Εσείς είστε σε θέση να μας πείτε ότι τη Δευτέρα θα λύσουμε. Λέμε μέχρι τη Δευτέρα, μπορεί λοιπόν σιγά σιγά και νωρίτερα να αρχίσει να ομαλοποιείται η κατάσταση. Θα το δούμε όμως αυτό. Δεν είναι σωστό να λέμε πράγματα τα οποία έτσι είναι κουτουρίσκονται. Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση, κύριε Υπουργέ, μια και θα συζητάμε αυτά τώρα και μας φαίνονται τελείως φυσιολογικά. Αυτή η εικόνα με τις ουρές στα σούπερ μάρκετ, στα βεζενάδικα, στα ATM κτλ. Εσάς σας κάνει χαρούμενο. Πώς αισθάνεστε με αυτή την εικόνα? Προσέξτε τώρα να δείτε. Διότι. Θέλω να πω αυτό, εικόνα... περιμένατε ως κυβέρνηση. Αυτή την εικόνα της χώρας περιμένατε. Άλλα είχατε υποσχεθεί στο λαό. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Διότι για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, πρέπει να δούμε συνολικά την εικόνα. Ναι. Γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση και υπήρξε η Τράπεζα της Ελλάδος που εισηγήθηκε στην κυβέρνηση τη λήψη των συγκεκριμένων μέτρων? Για λόγους προστασίας των καταθετών και του τραπεζικού συστήματος. Mm. Είναι μια κίνηση άμυνας. Από ποιο επιβεβλημένη, επιβεβλημένη μετά την απόφαση του Eurogroup που είχε την αντανάκλασή του στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παγώσει την ρευστότητα. Mm. Να παγώσει τη ρευστότητα. Να δούμε κάτι. Ήταν αυτή. Γιατί όμως ήρθε αυτή η απόφαση που λέτε του Eurogroup? Γιατί δεν υπήρξε κατά τη γνώμη μου μια εκβιαστική απόφαση, γιατί... η οποία θέλει, κύριε οικονόμου, να επηρεάσει και τη δικιά σας ψήφο, αν δεν έχετε αποφασίσει, θα ψηφίσετε. Μεταθέτε δεν ξέρω την τι ευθύνη. Θα ψηφίσετε, ούτε ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Λυρητζής. Αλλά θεωρώ ότι εδώ πέρα μιλάμε για πολιτικές αποφάσεις. Κύριε Υπουργέ, γιατί προσπαθούμε. Επιτρέψτε μου λίγο να πείτε κάτι, μεταθέτοντας την ευθύνη αλλού αντί της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για αυτό που συμβαίνει. Εγώ δεν ψήφισα τον Γιούγκερ. Ξέρετε, ο κόσμος, η κυβέρνηση ο κόσμος δεν ψηφίσει από τον ελληνικό λαό για δύο πράγματα, κύριε Υπουργέ. Τα επαναλάβουμε, τα θυμόμαστε. Για ευρώ, παραμονή στο ευρώ και καλύτερη διαπραγμάτευση. Αποτύχατε και στα δύο. Η κυβέρνηση βιάζεστε. Μισό λεπτό. Βιάζεστε και νομίζω ότι το μόνο, κάνατε καλύτερη διαπραγμάτευση. Το μόνο που μπορεί να κάνει χαρούμενο. Κινδυνεύουμε να βγούμε από το ευρώ και στα δύο. Αν βάζετε 10 ερωτήματα και δεν μπορώ εγώ να απαντήσω ούτε στο μισό. Ελάτε, κύριε Σκουλάτη, ελάτε. Ένα-ένα, γιατί είναι πολύ σημαντική και κρίσιμη κατάσταση. Πρέπει να μα πείτε. Εάν εσείς θέτετε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα και κρίσιμα ερωτήματα και τα απαντάτε ταυτοχρόνως, το μόνο που κάνετε να χαίρετε είναι ο Σόιμπλε και αυτούς οι οποίοι έχουν το δικό τους σχέδιο. Όχι, αφήστε τους. Συμμετέχουμε στην Ευρωζώνη. Υπήρξαν πρακτικές οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί για καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες, όπως αυτή για παράδειγμα του Eurogroup. Έχετε ξαναδεί ποτέ να λένε ότι εντάξει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Έλληνας βγαίνει και εμείς συνεχίζουμε? Υπάρχει αυτό σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς? Μόνο του βγήκε από την Ελλάδα. Υπάρχει αυτό σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς? Το ανέχεστε εσείς ως Έλληνες? Όχι, αλλά, βγήκε μόνο του. Ανεξάρτητα αν ψηφίσετε, κύριε Οικονόμου και κύριε Λυρητζή, το ανέχεστε? Έφυγε μόνο του, κύριε Υπουργέ. Το ανέχεστε? Δεν τον έχουμε καθόλου όμω το έχουν αλλάξει. Αν φύγει μόνο σου, με συγχωρείτε, ποιο σα έδιωξε? Λάθο κάνει. Δεν σα έδιωξε κανεί. Έτσι μάθαμε. Μα έδιωξε επομένω. Έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη στην προπαγάνδα? Όχι, εγώ δεν έχω σε κανέναν εμπιστοσύνη. Που θέλουν να ανατρέψουν την ελληνική κυβέρνηση. Κύριε Υπουργέ, δεν έχω σε κανέναν εμπιστοσύνη όπως είναι τα πράγματα. Εγώ ρωτάω, έφυγε ο Υπουργός μόνος του ή τον διώξανε? Πείτε λοιπόν εσείς τώρα, δεν δεσμευτείτε σε αυτό που θα πείτε. Ο Υπουργός ήταν παρόν, τοποθετήθηκε, κατέθεσε την διαφωνία του και από εκεί και πέρα του είπαν εμείς ολοκληρώνουμε, θα ξαναβρεθούμε χωρίς εσένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή την ενημέρωση είχα χθες το βράδυ. Και εγώ και τα υπόλοιπα μέλη του Κυβερνητικού Συμβουλίου θα πάμε στον κύριο Βαρουφάκη. Προφανώς γίνεται σεβαστό. Είναι επίσημη τοποθέτηση από πλευράς ενός υπουργού και επομένως δεν μπορεί να μην το ακούει κανείς. Προσέξτε όμως. Ναι. Μπήκαμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, σωστά, το λέμε όλοι, όλο αυτό το διάστημα. Και φτάσαμε στο παραένα. Αφήστε το δημοψήφισμα, θα συζητήσουμε μετά για το δημοψήφισμα. Φτάσαμε στο παραένα. Χωρίς συμφωνία. Χωρίς συμφωνία. Ανεξάρτητα από το δημοψήφισμα, οι δύο μέρες θα περνούσαν, είναι προφανές ότι δεν είχαμε συμφωνία. Η κυβέρνηση επέμενε στη μία κατεύθυνση, η εταίρεια επέμενε σε μια παρόμοια, θα μου επιτρέψετε, από κατεύθυνση με διαφορά ποσών και μετακινήσεις ποσών. Ήμασταν όμως σε μη συμφωνία. Επομένως, δεχτήκατε να οδηγηθούν τα πράγματα στο παραένα, δηλαδή την Τρίτη, να κλείσουμε χωρίς συμφωνία και να βρεθούμε και εκτός προγράμματος και χωρίς χρηματοδότηση. Η κυβέρνηση λοιπόν επεδίωξε μία συμφωνία, όπως η ίδια είπε, παρουσίασε το δικό της πρόγραμμα και δεν μπόρεσε
να βρει αυτή τη συμφωνία. Είναι επιτυχία για την κυβέρνηση. Αυτό αφήστε το δημοψήφισμα, να το συζητήσουμε μετά. Είναι επιτυχία για μια κυβέρνηση η οποία εκλέγεται και λέει: εγώ θα πάω σε μια καλύτερη συμφωνία. Ο Πρωθυπουργός μου έλεγε: δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεχτούν την πρότασή μας. Μάλιστα, λέω κι εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. 4-5 μήνες λοιπόν διαδικασία συζητήσεων, η κυβέρνηση επιδιώκει συμφωνία, το δηλώνει η ίδια, φέρνει τη δική της πρόταση που είναι βαριά πρόταση με 8 δισεκατομμύρια και δεν καταλήγει σε συμφωνία. Είναι επιτυχία της κυβέρνησης ότι δεν κατέληξε σε συμφωνία. Λοιπόν, η κυβέρνηση εξακολουθεί και υπερασπίζεται την στάση της που είχε όλο αυτό το διάστημα και επιδιώκει μία αμοιβαία επωφελή συμφωνία. Θα σας έλεγα με μία φράση ότι το δημοψήφισμα ουσιαστικά συνιστά μία διαπραγμάτευση με άλλα μέσα. Μάλιστα. Δεύτερο. Άρα είναι ένα όπλο που έβαλε στο τραπέζι η κυβέρνηση. Αυτό λέτε. Είναι μια, ένα βήμα το οποίο αποσκοπεί στο να επανεκκινήσει η διαπραγματευτική διαδικασία με καλύτερους όρους, όχι όρους εκβιαστικούς, διότι όπως φάνηκε, κυριαρχήσανε εκείνες οι ακραίες φωνές από τους δανειστές, οι οποίες δεν επεδίωκαν μία αμοιβαία επωφελή συμφωνία. Είναι με καλύτερους όρους όμως. Αυτό θα κριθεί. Όχι, ανεξάρτητα. Αυτό θα κριθεί. Ναι, αλλά με αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ, δέχεσαι ότι αποτύχατε στη διαπραγμάτευση. Και τώρα ανεβάσατε την ίδια τη χώρα πάνω στο τραπέζι. Δεν έχουμε αποδεχτεί καθόλου ότι έχουμε αποτύχει. Αγωνιζόμαστε για μία επιτυχή κατάληξη. Για μια επιτυχή κατάληξη. Και μάλιστα σε αυτές τις συζητήσεις βάζουμε μέσα ως αποφασιστικό, ως καταλυτικό παράγοντα τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Αυτόν δηλαδή που τον αφορούν. Αυτόν έχετε μαζί σας το λαό, κύριε Σκουλέτα. Αυτόν που τον αφορούν. Προσέξτε να δεις. Μας ψήφισε λοιπόν ο ελληνικός λαός. Αλλά εμείς δεν κρύψαμε τον ελληνικό λαό ότι είχαμε απέναντί μας μια παρελκυστική τακτική η οποία ήθελε να ροκανίσει το χρόνο, ήταν μια τακτική η οποία ήθελε να δημιουργήσει χρηματοδοτικό πρόβλημα στην ελληνική πλευρά και φάνηκε ότι για την ώρα δεν ήταν διατεθειμένη να υπάρξει μια συμφωνία. Αλλά αυτό που λέτε είναι μια αντίφαση. Διότι να πω κάτι, συγγνώμη ρε Βασίλη. Καθόλου λέτε, αντίφαση. Εγώ σας λέω ότι τη Δευτέρα έχετε ένα όχι ισχυρό μαζί σας. Τι κάνετε? Και γιατί να αλλάξουν οι ξένοι τη διαπραγμάτευσή του, επειδή θα έχετε το όχι? Είχατε και έναν λαό πίσω σα όταν εκλεγήκατε. Σα έλεγε, παιδιά, καλύτερη διαπραγμάτευση. Δεν το πετύχατε. Τώρα θα σα πει το ίδιο λαό. Πάλι δεν θα το πετύχετε. Ή γιατί θα το πετύχετε? Κύριε οικονόμου, εδώ θα πρέπει, επειδή πρέπει να καταλάβουμε τι συμπυκνώνει το όχι και τι συμπυκνώνει το ναι. Έτσι δεν είναι? Το ναι, λοιπόν, το οποίο καλούνε να υποστηρίξετε εσείς και οι υπόλοιποι που μας ακούνε και κάποιες δυνάμεις, αυτοί εδώ πέρα που τα υποστηρίζουν, σημαίνει ορισμένα πράγματα. Σημαίνει, για παράδειγμα, ότι θα ξεπαστρέψουμε τον ελληνικό τουρισμό, θα τον πάμε στο 23%. Σημαίνει ότι η δική σας και η δική σας προκαταβολή θα πάει στο 100% στη φορολογία εισοδήματος, θα πρέπει να μειωθούν κι άλλο οι συντάξεις, θα πρέπει να μειωθούν κι άλλο οι μισθοί. Ναι, κύριε Υπουργέ. Θέλετε να συμφωνήσουμε? Υπάρχει σήμερα κοινωνικό αίτημα. Δεν το κατάλαβα. Πώς δεν το αυτά ζητούν οι δανειστές. Μισό λεπτό. Σε αυτά αρνούμαστε. Μισό λεπτό, να πούμε ναι. Το καταλαβαίνω. Ναι, λοιπόν, μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό. Αφορά αυτά τα ζητήματα. Να γίνουμε λίγο ορθολογιστές. Όχι... δεν μπορείτε όμως. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Θέλουμε λοιπόν να γίνει τι αυτή τη στιγμή? Θέλουμε να φορολογείτε το αγροτικό εισόδημα από επιδοτήσεις πάνω από 12.000. Θέλουμε να καταργηθεί η επιδότηση για το ντίζελ το αγροτικό? Αυτά σημαίνουν. Θέλετε να παραμείνουμε στο ευρώ, κύριε Υπουργέ? Ναι, θέλετε να ισοπεδωθεί πλήρως η κοινωνία? Θέλετε να παραμείνουμε στο ευρώ? Γιατί μου θέτε τώρα ψευτοδιλήμματα? Θέλω να είμαι ξανθός πλούσιος και με δύο. Κύριε οικονόμου, ειλικρινά πέστε μου, ποιο είναι το δίλημα της επόμενης Κυριακής? Το δίλημα είναι ναι ή όχι στο ευρώ? Βεβαίως, αυτό είναι, κύριε Υπουργέ, ό,τι και να κάνετε. Ειλικρινά το λέω. Αυτά να τα πει η Μπιλ. Όλη η Ευρώπη αυτό λέει. Να τα πει ο Σόιμπλε, η Μπιλ και η Μέρκελ. Όχι, δεν ψηφίζουν αυτοί εδώ. Πείτε μου κάποιον που δεν το λέει αυτό. Πείτε μου έναν. Όλοι αυτοί οι οποίοι από χθες. Είναι μαζί σας μόνο? Ποιος είναι? Όλοι αυτοί που από χθες αντιλαμβάνονται ότι εδώ πέρα υπάρχει μια χώρα που πρέπει να αναγνωρίζεται η δημοκρατία, η αξιοπρέπεια και η ισότητα συμμετοχή της στην Ευρωζώνη. Να μπούμε σε αυτό το πλαίσιο. Η κυβέρνηση ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό πριν από μόλις 5 μήνες ακριβώς γι' αυτό. Γι' αυτό που περιγράφεται τώρα. Ακριβώς. Να πάει λοιπόν σε μια διαφορετική κατεύθυνση συμφωνία με τους εταίρους. Η κυβέρνηση κατέληξε πριν από λίγες μέρες να καταθέσει μια πρόταση με την υπογραφή του Πρωθυπουργού που και η ίδια παραδέχεται ότι είναι εκτός
του προγράμματος τους δικού σας. Μάλιστα. Η κυβέρνηση σωστά και υποστηρίζει. Έγινε αποδεκτή αυτή μισό, μισό, μισό λεπτό. Έγινε αποδεκτή μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Δεν έγινε αποδεκτή. Όχι, μισό λεπτό. Τι κατατέθηκε από την άλλη πλευρά. Μισό λεπτό. Ένα τελεσίγραφο. Γι' αυτό ακριβώς. Κατατέθηκε ένα τελεσίγραφο. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Όχι. Μισό λεπτό, Δημήτρη. Μισό λεπτό. Όχι, κύριε Υπουργέ. Δεν κατατέθηκε κανένα. Μισό λεπτό. Μα δεν γίνεται. Μισό λεπτό σα παρακαλώ. Αποφασίστε ποιο κάνει ρώτηση. Αν μα ρωτάτε, θα έχετε και απάντηση. Αν ρωτάτε. Για τελεσίγραφο, δεν μα ρωτάτε. Χαίρομαι που δεν συμφωνείτε. Εμεί θέλουμε να απαντάτε, αλλά στέλνετε να μα ρωτάτε. Προσπαθώ να εκμεταλλευτώ τι ρογμέ ανάμεσα. Και εμείς, εγώ είμαι ένας. Λοιπόν, είστε ένας, αλλά είστε πολύ. Περισσότερο χρόνο. Μισό λεπτό, λοιπόν. Η κυβέρνηση, λοιπόν, σωστά, και εγώ θα έλεγα και με την υποστήριξη και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, όταν έφερε το Πρωθυπουργό στο θέμα στη Βουλή, είπε όχι στην πρόταση των δανειστών προχτές. Τελεσίγραφο, μη τελεσίγραφο, με μαφορά τώρα η συζήτηση, είπε όχι στο περιεχόμενο. Μας καλείτε σε μια εβδομάδα να σας πούμε Αναφερθήκατε στην κρίσιμη έννοια. Περιεχόμενο. Στο περιεχόμενο. Διότι έχει σημασία το πώς χτίζονται αυτοί οι στόχοι, πώς τους πιάνεις, τι προβλέπεις. Το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Μας καλείτε, λοιπόν, ενώ έχετε πει ήδη όχι, ενώ έχετε, δεν έχετε βρεθεί σε συμφωνία, μας καλείτε την επόμενη εβδομάδα, μέσα σε μια εβδομάδα, να σας πούμε να ξαναπείτε όχι. Τι θα έχει αλλάξει. Δηλαδή, πάμε μια εβδομάδα πίσω, μια εβδομάδα πίσω. Εγώ σας λέω πολύ σωστά. Να σας πω τι θα κάνετε. Και θα σας πει και ο ελληνικός λαός. Πολύ σωστά κάνετε. Τι αλλάζει. Όχι, εσείς όχι άλλοι. Να σας πω. Ποια είναι η επόμενη κίνηση. Χρησιμοποιούμε ένα καθόλου αποδεκτό μέσο που λέγεται δημοψήφισμα. Διότι εμείς πήραμε μια συγκεκριμένη εντολή. Πρέπει αυτή τη στιγμή να δώσουμε την δυνατότητα στον ελληνικό λαό να αξιολογήσει τα βήματά μας. Εσείς, λοιπόν, καθημερινά και ιδιαίτερα αυτός ο σταθμός ασκεί. Και δεν πιστεύω μια κριτική χωρίς προηγούμενο. Μέρος, κύριε Υπουργέ, λεπτό, να ελέγχουν την εξουσία. Καλά κάνει. Ελάτε, ασκεί μια κριτική. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα στον ελληνικό λαό να αξιολογήσει τη διαπραγματευτική μας τακτική. Να συνεχίσω σε αυτή τη λογική. Επειδή πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός την εγκρίνει, θέλουμε να επανεκκινήσουμε με μια πιο διευρυμένη εντολή για να πετύχουμε αυτό που έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Πείτε μου, λοιπόν, αν δίνετε αυτή τη μάχη από την επόμενη Δευτέρα σε καλύτερο περιβάλλον. Καλύτερο οικονομικό περιβάλλον, καλύτερο κοινωνικό περιβάλλον και καλύτερο περιβάλλον από πλευράς σχετισμού δυνάμεων. Έχουμε απέναντί μας όλη την Ευρώπη. Είμαστε σε κατάσταση οικονομικά. Τραγική. Αυτή που βλέπουμε, έτσι, που αναγκαστήκαμε να βρεθούμε. Και κοινωνικά σε μια πολύ μεγάλη ένταση. Είναι καλύτερο περιβάλλον για μια κυβέρνηση σαν τη δική σας, καλύτερο περιβάλλον για να επιδιώξει με καλύτερους όρους μια συμφωνία. Σας είπα, γιατί είναι καλύτερο το περιβάλλον. Συγγνώμη, αλλά υποτιμάτε μια διαπίστωση. Κάτι που σας είπα πριν από λίγο. Το γεγονός ότι κυριαρχήσαν οι πιο ακραίες και αδιάλακτες φωνές από τους δανειστές δεν οφείλεται σε εμάς. Διότι εμείς κάναμε ή δεν κάναμε υποχωρήσεις. Πριν από λίγο είπατε ότι δεν καταθέσατε τις προτάσεις σας. Προσπαθήσατε να προτάσεις σε ψηφοφορία. Προσπαθήσατε να θέσετε τον κοινό τόπο, να καταθέσετε μια συνθετική πρόταση, έτσι ώστε να βρεθεί λύση. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε. Ότι δεν το δεχόμαστε, ότι Δευτέρα τι λέγανε. Είπανε στο Euro Summit ότι αποτελεί μια βάση συζήτηση θετική η πρόταση ελληνική, ναι ή όχι. Γι' αυτό το είπανε. Ναι, το αρνηθήκανε μετά από δύο μέρες. Βεβαίως. Το αρνηθήκανε. Άρα τι σημαίνει αυτό. Είτε μας τι είναι στο τραπέζι αυτή την ώρα, κύριε Υπουργέ. Τι είναι στο τραπέζι, γιατί ψηφίζουμε τότε την Κυριακή. Αρνούμαστε τα εξοντοτικά μέτρα. Ποια μέτρα, δεν υπάρχουν μέτρα στο τραπέζι αυτή την ώρα. Τα έχουν αποσύρει όλα. Θα πάτε και θα βρείτε ένα άδειο τραπέζι, κύριε Υπουργέ. Είστε μόνο σας. Δεν υπάρχει τίποτα στο τραπέζι. Αν τα έχουν αποσύρει, μετά την εξαγγελία του δημοψήφισματος, είναι μια πρώτη νίκη. Βαδίζουμε σε καλό δρόμο, λοιπόν. Βαδίζουμε σε καλό δρόμο. Και όταν υπάρξει ένα ηχηρό όχι, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα σήμερα το πρωί στην Ελλάδα, αυτό που γίνεται, είναι σαν να είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Δεν υπάρχουν χρήματα. Λοιπόν, παρακολουθείτε μια συζήτηση του εκπροσώπου του ΝΕΚ και του εκπροσώπου του ΟΗΣ τώρα. Αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε οικονόμου. Αυτά τα βλέπουμε σε ανταποκρίσει από το εξωτερικό σε εμπόλεμη κατάσταση. Και τα ζούμε στην Ελλάδα με την κυβέρνησή σας. Και μου λέτε ότι είναι επιτυχία. Αυτό λέτε στην κοινωνία. Πείτε το ότι είναι επιτυχία της κυβέρνησης αυτό που γίνεται σήμερα. Ορίστε, σας ακούνε. Κοιτάξτε να δείτε. Πείτε το, κύριε Υπουργέ. Αν κατορθώσατε με την προπαγάνδα σας. Πείτε το εσείς. 5 χρόνια να καθυποτάξετε ένα λαό και με μια κυβέρνηση εθελόδουλη, αυτό δεν ταιριάζει. Πείτε ότι ούτε στην δικιά μας κυβέρνηση, ούτε στον ελληνικό λαό. Κοιτάξτε την κάμερά σας και πείτε ότι έχετε κάνει επιτυχία στο λαό. Ο τόπος έχει περηφάνεια, αξιοπρέπεια και δημοκρατία. Εσείς, λοιπόν, επιλέγετε, κύριε οικονόμου, αυτή τη στιγμή με τη στάση σας και τον τρόπο που θέτετε τα ερωτήματα,
να τα υπονομεύετε αυτά. Εσείς το είπατε, κύριε Παρακά. Να τα υπονομεύετε αυτά. Υπονομεύει. Πηγαίνετε λοιπόν και μεθαύριο στο Σύνταγμα με ένα σημαίακι λέγοντας ψέματα στον ελληνικό λαό ότι ψηφίζουμε για το ναι ή όχι στο ευρώ. Είμαι δημοσιογράφος και δεν πάω σε κανένα Σύνταγμα. Προσπαθείτε αυτή τη στιγμή να κάνετε τι? Να αντιστρέψετε την πραγματικότητα. Να αντιστρέψετε την πραγματικότητα. Βάζετε πλαστά ερωτήματα που θέτει η κυρία Μέρκελ στον ελληνικό λαό. Πλαστό είναι το ερώτημα τη συμμετοχή στην Ευρώπη. Άρα είσαστε πετυχημένοι. Την Κυριακή ψηφίζουμε για τα συγκεκριμένα μέτρα και τα αξιολογούμε. Αυτό, και λοιπόν, σε αυτό πάνω ερώτηση πρέπει είναι να μιλήσει και ο κύριος Σαμαράς και η κυρία Γέννη Ματά και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Ποτάμης. Όλοι αυτοί πρέπει να μιλήσουν. Σε αυτό θα τοποθετηθούμε. Δεν δέχομαι λοιπόν την προπαγάνδα που έρχεται απ' έξω. Βαρεθήκαμε αυτή την προπαγάνδα. Βαρεθήκαμε και τον ρόλο συστημικών μέσων τα οποία σχολιόντουσαν μόνο με αυτό. Τι να κάνουμε? Δεν με ενδιαφέρει η προπαγάνδα των έξω. Δεν σας ενδιαφέρει η προπαγάνδα, αλλά από κάποιους διαμεσολαβείται αυτή η προπαγάνδα, κύριε Διτζή. Εγώ το ξέρω όμως. Και το ξέρει κυρίως ο ελληνικός λαός. Μισό λεπτό. Σας ρωτάω λοιπόν. Εάν ψηφίσουμε όχι, σημαίνει ότι ψηφίζουμε ναι στην πρόταση που έχετε καταθέσει εσείς? Εάν ψηφίζουμε όχι, σημαίνει ότι δεν αποδεχόμαστε τα τελεσίγραφα με τις συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό είναι γενικό. Δεν είναι καθόλου γενικό, είναι πολύ συγκεκριμένο. Ορίστε τα μέτρα. Ένα-ένα. Τα ξέρω τα μέτρα, κύριε. Τα ξέρετε. Τα αντίστοιχα υπάρχουν στο δικό σας. Αυτά λοιπόν. Λάθος κάνετε. Πώς όχι. Λάθος κάνετε. Πώς λάθος κάνετε. Στο δικό μας υπάρχουν νέοι πόροι για τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχει δίκαιη κοινωνική κατανομή των βαρών. Δεν είναι έτσι. Υπουργέ. Υπάρχει απέτηση, μισό λεπτό. Υπάρχει απέτηση για χρηματοδοτικό πακέτο. Υπάρχει πρόταση για μία λύση βιώσιμη για το χρέος. Πού είναι αυτά? Λοιπόν, πού είναι αυτά? Επαναλαμβάνω την ερώτηση. Εάν ψηφίσει κανείς ένας πολίτης όχι, είναι πλειοψηφία το όχι, σημαίνει ότι υποστηρίζουμε και θα πάτε με την πρότασή σας αυτή στη συζήτηση? Καταρχήν σημαίνει ότι συνεχίζουμε τις συζητήσεις. Σας το είπα πριν ξεκάθαρα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στην περίπτωση ότι του είναι όχι. Η διαπραγμάτευση με άλλο οι μέσο. Οι θέσεις της κυβέρνησης είναι οι θέσεις που παρουσίασε με την υπογραφή του Πρωθυπουργού ή άλλες? Κοιτάξτε να δείτε. Διότι η ρητορική που αναπτύσσεται από πολλά στελέχη σας δεν είναι επί των θέσεων, είναι επί της ευρωπαϊκής προοπτικής. Στη δεδομένη στιγμή υπήρξε η συγκεκριμένη πρόταση από την ελληνική πλευρά ως αποτέλεσμα των συζητήσεων που είχαν γίνει μέχρι τότε. Άρα δεν υπάρχει πια αυτή η πρόταση. Αυτή τη στιγμή, όχι βέβαια, δεν υπάρχει. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει περίπτωση να πάρετε πίσω το δημοψήφισμα? Υπάρχει πολύ συγκεκριμένη πρόταση των δανειστών. Και έτσι όπως την έδωσε χθες η Κομισιόν, είδατε καμιά διαφορά σε σχέση με αυτό που λέμε? Άρα και εσείς την πρόταση από το τραπέζι. Και τα δύο κείμενα. Άρα αποσύρονται. Άρα λοιπόν θα δούμε τι θα γίνει σήμερα. Στις αγορές. Υπάρχει πιθανότητα, κύριε Υπουργέ, δεν μου απαντήσατε. Οι αγορές καλά πάνε. Πάνε καλά. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να αποσύρετε. Μισό λεπτό, Δημήτρη, θέλω συγκεκριμένη απάντηση. Ναι. Αποσύρετε από ελληνικής πλευράς η πρόταση που έφερε την υπογραφή του Πρωθυπουργού? Από ελληνικής πλευράς υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, κάποιες αρχές. Αυτές είναι πάνω στο τραπέζι. Να δούμε ξανά λοιπόν πώς μπορούμε να πετύχουμε. Για τις γενικές κατευθύνσεις. Σε έχω ακούσει γενικές κατευθύνσεις. Ξέρω ότι έχουμε κάνει 5 μήνες διαπραγμάτευση. Η κυβέρνηση κατέληξε σε μια συγκεκριμένη πρόταση. Θα μπορούσε να έχει γίνει αποδεκτή και να είναι τώρα νόμος. Λοιπόν, η κυβέρνηση. Δεν έγινε όμως. Δεν έγινε. Δεν έγινε αποδεκτή. Η κυβέρνηση όμως το πρότεινε με την υπογραφή του Πρωθυπουργού. Δεν είναι τυχαίο. Η κυβέρνηση αυτό, έχει στο τραπέζι. Δεν έγινε δεκτό. Προσέξτε τι ρωτάω, επειδή είναι διεργασίες σε εξέλιξη. Και είναι πολύ κρίσιμο το ότι θα απαντήσετε. Η κυβέρνηση έχει στο τραπέζι τοποθετημένη την πρότασή της που φέρνει. Δεν είναι μια κλειστή και ολοκληρωμένη πρόταση. Γίνανε συζητήσεις. Είναι συζητήσιμη δηλαδή. Γίνανε συζητήσεις, φτάσαμε κάπου εκεί. Κάποια πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Πρέπει να διαπιστωθεί εάν τελικά από την άλλη πλευρά επικρατούν πιο όριμες σκέψεις και θέλουν να υπάρξει συμφωνία. Άρα πάνω σε αυτό, Βασίλη, ένα λεπτό να το απαντήσει και θέλω να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν, αν πάμε και κάτσουμε τώρα σε ένα τραπέζι με καλύτερες προϋποθέσεις από τους εταίρους μας, η κυβέρνηση να αναιρέσει το δημοψήφισμα? Τι είναι το στο όνομα κάποιες πανεκκίνησης των συζητήσεων? Στο όνομα μιας καλής συμφωνίας. Να πάμε αν σε μια θα υπάρξει μέχρι τις επόμενες μέρες. Υπάρχει περίπτωση τέτοια? Δεν το θεωρώ πιθανό ότι μπορεί να υπάρξει. Μακάρι. Θα το βλέπατε ως μια πιθανότητα? Αν μπορούσαμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μια στροφή εκ μέρους των εταίρων μας, θα είμαστε εμείς, ας πούμε, εκείνοι οι οποίοι θα λέγαμε ότι όχι, δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας. Προφανώς. Να υπάρξει όμως. Και θα σας έλεγα το γεγονός ότι αυτό που είπατε. Και μην το υποτιμάτε, κύριε Λιτζή. Είπατε κάτι. Μάλλον την έχουν αποσύρει την πρόταση. Είναι θετικό ότι την έχουν αποσύρει. Είναι θετικό. Ότι την έχουν αποσύρει την πρότασή τους, βέβαια είναι θετικό. Είναι το πρώτο βήμα. Αν είναι όμως έτσι, αν και εσείς λέτε ότι είναι θετικό ότι την έχουν αποσύρει, βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον
μη πραγματικό για το δημοψήφισμα. Πει ποια πρόταση ψηφίζω. Αφού έχει αποσυρθεί. Και μου λέτε ότι είναι θετικό που αποσυρθεί. Κοιτάξτε να δείτε. Αλλάζει την επιλογή του δημοψηφίσματος, κύριε Υπουργέ. Εγώ καταλαβαίνω την δυναμική. Μη μου πείτε ότι δεν καταλαβαίνετε την δυναμική αυτής της διαπραγμάτευσης που γίνεται πλέον όχι πάνω στο τραπέζι, αλλά με δημόσιες πρωτοβουλίες και κινήσεις. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, εμείς θέλουμε αυτό το ισχυρό χαρτί που διαθέτουμε, που κατά τη γνώμη μας είναι η επιλογή να μιλήσει ο ελληνικός λαός ελεύθερα να εκφραστεί, να το βάλουμε, να το ρίξουμε πάνω στο τραπέζι. Ωραία. Να δούμε τι πιάνει. Επανέρχομαι στην ερώτηση που μου απαντήσατε. Με βάση αυτή την κίνηση. Ναι. Δικαίωμά μας, χώρα είμαστε κτλ. Διαμορφώνουν όμως κάθε κινήσεις και πρωτοβουλίες που παίρνει ο καθένας, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον. Με βάση λοιπόν την κίνηση αυτή και το περιβάλλον που διαμορφώθηκε, θεωρείτε ότι είναι καλύτερο και ευνοϊκότερο το περιβάλλον αυτό για να πετύχουμε μια συμφωνία? Θεωρώ ότι εδώ που είχαμε φτάσει, είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Και το δημοψήφισμα είναι ένα τέτοιο πράγμα. Όχι, είναι δεν λέω μόνο μέσο. Για το περιβάλλον που διαμορφώθηκε. Κύριε Υπουργέ, είμαστε σε ένα περιβάλλον δύσκολο. Ωραία, το λέτε λοιπόν και εσείς και τα λοιπά. Η διαδικασία, γιατί αυτή, αυτή θα επιδράσει καταλυτικά. Ρωτάω γιατί αυτό μας βοηθάει κάτι ως χώρα να πετύχουμε περισσότερα από ό,τι είχατε πετύχει πριν από μια εβδομάδα. Εδώ πέρα, εδώ και πέντε μήνες, και όχι εδώ και πέντε μήνες, εδώ και πέντε χρόνια ουσιαστικά, συζητάμε για το περιεχόμενο αυτών των μέτρων, τις επιπτώσεις κτλ. Δεν υπάρχει κανείς στην Ελλάδα, ή εν πάση περιπτώσει στη μεγάλη πλειοψηφία, που να μην ξέρει γιατί συζητάμε. Έχει τη δυνατότητα λοιπόν ο ελληνικός λαός την επόμενη Κυριακή να κρίνει. Θέλει το ναι. Εάν κρίνει, τότε θα υπάρξει μια συμφωνία. Πάμε να δούμε το ναι, κύριε Υπουργέ. Τι θα γίνει στην περίπτωση του ναι? Να σας πω. Άκουσα έναν προβουλευτή σας να λέει ότι πρέπει να παραιτηθεί η κυβέρνηση. Να σας πω τι θα γίνει στην περίπτωση του ναι. Τι πρέπει να γίνει? Θα διαλυθεί ο ελληνικός τουρισμός. Όχι, θα μειωθούν οι συντάξεις. Η κυβέρνηση θα κάνει. Όχι. Γιατί αυτό γίνεται και τώρα. Τώρα διαλύεται ο τουρισμός. Το τελευταίο σε τελική ανάλυση που μπορεί να ενδιαφέρει τη ζωή του καθενός και τον απασχολεί είναι ποιος θα είναι στην κυβέρνηση. Όχι, κύριε, το ενδιαφέρει και η ζωή του. Και η δημοκρατία. Προφανώς. Και η κανονικότητα στην Ελλάδα. Με το ναι παραιτείται η κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Παραιτείται η κυβέρνηση με το ναι. Να δούμε λοιπόν τι θα σημαίνει το ναι. Να δούμε τι θα σημαίνει το ναι. Για κάτι θα σημαίνει για σένα το ναι, λέτε ότι θα. Θα πάμε σε μια διάλυση, ας πούμε, τη ζωή των ανθρώπων, των συντάξεων, αυτό κτλ. Μια επίταση όλων αυτών των φαινομένων, των αρνητικών που είχαμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει. Αυτό θα σημαίνει. Μισό λεπτό τώρα. Μισό λεπτό. Διότι εσείς τώρα μου λέτε ότι το ναι σημαίνει αποδοχή από την πλευρά σας που είπατε ότι θα κάνετε σεβαστή κάθε απόφαση του ελληνικού λαού. Αποδοχή και προφανώς. Από την... Ναι, ναι, ναι. Καμία αντίρρηση. Προφανώς. Αποδοχή από την πλευρά σας όλων των αιτημάτων των εταίρων. Δεν υπάρχει διάλογος και συζήτηση. Ενώ το όχι σημαίνει αποκοπή από τη συζήτηση. Αποκοπή από τη συζήτηση. Αλλιώς, εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Θέτετε μόνο σας, κύριε Υπουργέ. Αποκοπή από την συζήτηση. Κύριε Υπουργέ, μόλις θέσατε μόνο σας το διλημματικό του πράγματος. Δεν είναι καθένα. Υπάρχει μια δυναμική εξέλιξη αυτής της διαπραγμάτευσης. Το ναι για την κυβέρνηση θα σημαίνει, κύριε Υπουργέ. Σας είπα τι θα σημαίνει πρώτα απ' όλα. Εγώ θα αφήσω την κοινωνία. Εδώ μπορεί να διαλυθούμε εμείς οι υπόλοιποι. Η κυβέρνηση πολιτικά τι ευθύνη θα αναλάβει με το ναι? Η κυβέρνηση θα σεβαστεί το αποτέλεσμα. Ο ελληνικός λαός δηλαδή, εκ των πραγμάτων θα αποφασίσει για την επόμενη μέρα. Αλλά σας διαβεβαιώ. Θα Θα το κερδίσουμε το δημοψήφισμα. Θα παραιτηθείτε. Και δεν θα το κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ, θα το κερδίσει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Γιατί δεν είστε ευθύς τώρα? Ευθύτατος είμαι. Ευθύτατος είμαι. Σας μιλάτε το περιεχόμενο. Γιατί σας μιλάτε το περιεχόμενο. Αποδοκιμάζει πολιτικά. Μα το ναι σας αποδοκιμάζει πολιτικά. Ότι είναι ουδέτερο για την βιωσιμότητα της κυβέρνησης το αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής. Αλλά όμως δεν ψηφίζουμε ούτε για ΣΥΡΙΖΑ ούτε για ΠΑΣΟΚ ούτε για Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουμε για τη ζωή μας, για την δημοκρατία. Ψηφίζουμε για την αξιοπρέπεια, για κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα. Για αυτά ψηφίζουμε. Από εσάς ειδικά θέλω μια διαβεβαίωση. Εάν το και κύριε οικονόμου, δεν ψηφίζουμε για το νόμισμα. Πιστέψτε. Εάν το όχι. Δεν ψηφίζουμε για το νόμισμα. Μισό λεπτό θέλω να το διευκρινίσετε αυτό, να το πείτε με σαφήνεια. Αν το όχι σημαίνει συνέχιση των διαπραγματεύσεων και αποκλεισμό σε κάθε περίπτωση εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη. Αν πιστεύουμε ότι υπάρχει περιθώριο νέων διαπραγματεύσεων, αυτές μπορούν να προκύψουν, μπορούν να υπάρξουν μόνο αν υπάρξει το όχι την επόμενη Κυριακή. Αλλιώς κλείνει η συζήτηση. Τελειώσαμε, κύριε Δημοκρατή. Το ναι κλείνει τη συζήτηση εις βάρος της Ελλάδας. Ενώ το όχι. Την ανοίγει. Αφού είναι την ανοίγει, την τι είναι ανοιχτή είναι. Δεν είναι μέχρι τώρα την ανοίγει μεγαλύτερος όρος. Όχι, μεγαλύτερος όρος. Αυτό σου λέει. Με καλύτερο όρο. Θα πάμε να διαπραγματευτούμε καλύτερη θέση η κυβέρνηση. Αυτό λέει. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Και ψύχρεμα και ειλικρινά. Ψυχραιμία. Και ειλικρινά, ανοιχτά κτλ. Λοιπόν, διάλειμμα εμείς.